Συνεχίζω τις πολιτικές κουβέντες και καλημερίζω τον κύριο Σίφη Καυκαλά, ο οποίος είναι υποψήφιος με την Ανταρσία. Καλημέρα, πώς είστε, κύριε Καυκαλά? Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλά να είστε. Υποχρέωση μας είναι να ακούσουμε και εσάς για τις δικές σας τις θέσεις. Πού παίζεται η μάχη, κύριε Καυκαλά, σε αυτή την αναμέτρηση? Καταρχήν θέλω να πω για και στους καλούς μου συνανθρώπους. Αυτή κάπως παράξενη προσφόρηση έρχεται την κάνω για να υπογραμμίσω αυτό το τεράστιο φωνικό που έγινε τις τελευταίες μέρες στην όμορφη, στα ανοιχτά της όμορφης Μεσσηνίας. Πραγματικά είμαστε πολύ συγκλονισμένοι από αυτό το γεγονός και κυρίως αισθανόμαστε πολύ άσχημα από το δηλητηριασμένο πνιγυρό νέφος που μας πνίγει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από πολλούς όλη αυτή η τραγωδία. Τα πράγματα είναι καθαρά. Η υπόθεση παρακολουθιόταν από την αρχή και 5 μέρες πριν γίνει το ναυάγιο. Κάποια στιγμή το πλοίο παρεξέκλεινε και μπήκε στην ευθύνη της χώρας μας, της Ελλάδας. Εκεί οι εντολές ήταν σαφείς. Να μην αποβιβαστούν στην όμορφη Μεσσηνία, να μην χαλάσουμε το προεκλογικό κλίμα, να μην διασωθούν και να γίνει ό,τι είναι μπορετό για να μπουν κάτω από την ευθύνη των Ιταλών, οι οποίοι ας κάνουν, σου λέει, από και πέρα ό,τι θέλουν. Ήταν τέτοια η πρεμούρα τους που τελικά το διοπιθύστηκε. Όλοι οι δίνοντες πρέπει να δώσουν λογαριασμό και είναι τέτοια η έκταση του φωνικού που πρέπει να στηθεί ειδικό δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δεν πάει άλλος με αυτή η ιστορία. Στη σχέση με τις εκλογές, εμείς παραλαμβάνουμε ότι θέλουμε να περάσουμε ένα, το βασικό μας μήνυμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει από τη Δευτέρα μια αριστερά μαχόμενη, ανυπόταχτη και ανατρεπτική. Μια αριστερά αντικαπιταλιστική και απελευθερωτική. Έτσι ώστε πραγματικά να συμβάλλουμε στα κρίσιμα καθήκοντα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Θέλουμε να συμβάλλουμε μαζί με άλλους πολλούς, μα πάρα πολλούς, ώστε κάθε στιγμή και παντού να γίνεται λαϊκή, εργατική και νεολαίσια ανταρσία στο σύστημα των αστών, της κυβέρνησής ίσως και στο κράτος τους, την ΕΕ και τον ΑΤΟ. Θέλουμε να, μαζί με άλλους πολλούς να κάνουμε μαζική ενωτική ανταρσία για ψωμί, υγεία, παιδεία, ελευθερία. Τι σημαίνει μαζική ενωτική ανταρσία? Καλείτε και άλλους ενδεχόμενα από τον αριστερό χώρο για να είσαστε όλοι μαζί? Εμείς δεν διεκδικούμε ούτε την αποκλειστικότητα, ούτε την ιδιοκτησία κανενός κινήματος, ούτε είμαστε κομματικά ιδιωτελείς. Εμείς ξέρουμε ότι αυτοί οι στόχοι για να γίνουν πρέπει να κατέβει μαζικά ο κόσμος στους δρόμους. Όχι μόνο εμείς, μαζί με άλλους. Μέσα εκεί σε αυτούς πρέπει να είναι και κάθε τίμια ριζοσπαστική φωνή της αριστεράς, η οποία, με την οποία θέλουμε να παλέψουμε. Δεν θα κάνουμε μόνοι μας αυτά. Αυτά δεν γίνονται, ας πούμε. Έτσι. Και σε αυτό καλούμε και μετά τις εκλογές κάθε ριζοσπαστική φωνή της αριστεράς επιτέλους να συνενώσει με τις δυνάμεις μας και να προχωρήσουμε. Χωρίς αποκλειστικότητες, χωρίς ηγεμονισμούς και καπελώματα. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Για ψωμί, όπως σας είπα, και τα λοιπά. Και θέλουμε να, από τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη, να πρωτοστατήσουμε πάλι μαζί με όλους. Δεν τα κάνουμε μόνοι μας αυτά.
Δεν θέλουμε, εξάλλου δεν είμαστε και πολλοί για να έχουμε την αλαζονία ότι θα τα κάνουμε μόνοι μας. Θέλουμε όλος ο κόσμος που θέλει να παλέψει να σταματήσει το μπλέξιμο της χώρας μας στους πολέμους που γίνονται στη γειτονιά μας και κοντά στη γειτονιά μας, που είναι πόλεμοι των αστών και είναι που στην ουσία είναι σφαγή, ένα σφαγείο των λαών και της νεολαίας. Δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτοί οι πόλεμοι, ας πούμε, θα τους βρει μπροστά η νέα γενιά. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε ότι πρέπει να τσακιστεί η Λερναία Ύδρα, έτσι λέω εγώ, με τα 13 κεφάλια του ρατσισμού, του μισογυνισμού, του φασισμού και του ναζισμού. Και λέω 13 κεφάλια, γιατί είναι 13 τα κόμματα που κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Ένα φεύγει, τρία βγαίνουν, ας πούμε. Και το υποτιμάμε αυτό πάρα πολύ, σαν ένα ζήτημα, πολλοί οι άνθρωποι κάπως το θεωρούν γραφικό φαινόμενο, δεν είναι γραφικό φαινόμενο. Ας δούμε τι γίνεται δίπλα με την Ιταλία, ας δούμε τι γίνεται με τη Λεπέν στην Γαλλία και ούτω καθεξής. Μην το υποτιμάμε αυτό το πρόβλημα. Και φυσικά έχουμε κάποια πιο ειδικά αιτήματα που θέλουμε να παλέψουμε, που αφορούν ότι πρέπει να κάνουμε ανταρσία και στα κέρδη των καρτέλ. Και όχι μόνο στα υπερκέρδη, άλλωστε πώς χωρίζονται τα υπερκέρδη από τα κέρδη. Και ειδικά στα καρτέλ των τροφίμων, της ενέργειας, του φαρμάκου, που δεν έχουμε φάρμακα. Και γενικά να καταργηθεί άμεσα η ιδιωτική ιδιοκτησία στα κοινωνικά δημόσια αγαθά. Στην υγεία, στην παιδεία, αυτά, στην ενέργεια. Δεν πάει άλλο. Να καταργηθεί η ιδιωτική ιδιοκτησία στους σιδηροδρόμους, αντί να παζαρεύουμε με την Ιταλική εταιρεία πώς και τι και το ένα και το άλλο. Και βέβαια να καταργηθεί η ιδιωτική ιδιοκτησία των κορακιών, των φαν, στα σπίτια που είναι κατοικία για τα φτωχά, τα λαϊκά στρώματα, τους άπορους, τους άνεργους. Δεν μπορεί να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας που λένε διάφορες δυνάμεις, εάν δεν υπάρχει ένα ριζικό μέτρο. Πρέπει τα βάζα να φύγουν. Δεν είναι. Χωρίς αποζημίωση. Και τα σπίτια των ανθρώπων να μείνουν στους ανθρώπους χωρίς χρέη. Όλα τα άλλα που προτείνονται είναι ασπιρίνες για την πνευμονία. Και θα το δούμε και αυτό, ας πούμε. Και τέλος θέλουμε, ας πούμε, να κάπως ορισμένα μέτρα σε σχέση με την κατοχήρωση των ελευθεριών του κόσμου. Μάλιστα. Να καταργηθεί όλο το αυταρχικό, τυραννικό πλαίσιο που έχει διαχθεί, να όλοι οι διάφοροι μηχανισμοί που σκοπό έχουν να στρέφουν τα πυρά της στον εσωτερικό εχθρό, δηλαδή σε αυτούς που διαδηλώνουν, που απεργούν και όλα αυτά, και να δέρνουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να συνεχίσει κάτι κινητοποίηση ξύλο στον κόσμο. Τι είμαστε δηλαδή εδώ πέρα εμείς. Κύριε Καυκαλά, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι μια αντιπολίτευση πραγματική. Η αντιπολίτευση δεν γίνεται πλέον στη Βουλή. Δεν έχει καμία σημασία αν το τάδε κόμμα θα πάρει από 50-52 βουλευτές ή από 17-18 στη Βουλή μέσα. Τι θα κάνει δηλαδή, ας το πούμε. Έτσι. Όλη η αντιπολίτευση, η πραγματική, έχει αλλάξει πίστα. Θα γίνεται εκτός Βουλής της κινητοποίησης, στις διαδηλώσεις και στις απαιτίες. Σας ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Κύριε Καυκαλά, σας ευχαριστώ. Μας δώσατε για άλλη μια φορά τις θέσεις σας, τις θέσεις της ανταρσίας μπροστά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Καλή συνέχεια σας εύχομαι, να είστε γερός. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή που μας κάνατε να μας ακούσατε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ.